face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό και αθλητίατρο, τον κύριο Παναγιώτη Κουλουμέντα. Τι κάνετε, κύριε Κουλουμέντα? Χαίρο πολύ. Καλωσορίσατε στην εκπομπή face to face. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για κακώσεις. Κακώσεις λοιπόν του ώμου. Είστε ειδικός, έχετε κάνει μεταπτυχιακό στο Μόναχο και να πούμε ότι είστε και επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι? Στο ιατρικό επιτελείο, ναι. Από το 2008. Α, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είστε τόσο νέος, οπότε τα προλάβατε όλα, έτσι δεν σας λένε όλοι? Εντάξει. Είστε και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής και αθλητικής ορθοπαιδικής κλινικής. Μάλιστα. Που σημαίνει τι παραπάνω? Ότι η κλινική δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση μιας κάκωσης, αλλά ουσιαστικά για την λειτουργική επαναφορά του αρρώστου. Σκοπός μας είναι να επιστρέψει στο ίδιο ή και καλύτερο επίπεδο ακόμα από αυτό που ήταν πριν τραυματιστεί. Δηλαδή να τον βοηθήσουμε να ανέβει αν είναι αθλητής, να μην περιοριστεί η εξέλιξή του. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος κάθε γιατρού που ασχολείται με αθλητές. Να μην περιορίσει μια κάκωση, την καριέρα, την εξέλιξη ενός αθλητή. Ξέρετε, αυτό είναι η επιτυχία της αθλητικής ορθοπαιδικής των αθλητικών κακώσεων. Γιατί πριν λίγα χρόνια, μια κάκωση στον ώμο ή μια κάκωση στο γόνατο σήμαινε και το τέλος της καριέρας ενός αθλητή. Ενώ τώρα θα λέγα ότι είναι η έκπληξη να είναι το τέλος. Πάντως και η πίεση που ασκείται πάνω στον γιατρό, στον χειρουργό, όπως είστε εσείς, που είστε ορθοπαιδικός χειρουργός, αλλά και αθλητίατρος, και ειδικά μιας γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας, είναι τεράστια. Γιατί σίγουρα έχετε όλα τα μάτια πάνω σας, μην γίνει κανένα λάθος, να υπάρχουν ακρίβειες και όλα αυτά. Πώς το βιώνετε αυτό, κύριε Κουλουμέντα? Εντάξει, είναι μια δυσκολία, γιατί εδώ λάθη ή αστοχίες δεν επιτρέπονται. Σωστά. Και το μέτρο είναι το τέλειο. Δεν μπορείς να πεις ότι πήγε πολύ καλά, πρέπει να πάει άριστα. Σωστά. Και πρέπει να γυρίσει πολύ σύντομα τον τραυματισμό του. Συγκεκριμένα, να σας πω τώρα, μια και μιλάμε για άνω άκρο, για ώμο, τα τελευταία χρόνια, παρότι είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα, έχω χειρουργήσει τρία-τέσσερα περιστατικά καταγμάτων άνω άκρο. Χειρούργησα τον Μπέρκ που είχε το κάταγμα της κλίδας, μετά φέτος το Sunset που είχε το κάταγμα του βραχιονίου, πάλι μια εξάρθρημα στο ακρομιοκλειδικής που είχαμε, που πάλι χειρούργησα, ήταν Μπομάλα, ας πούμε, συγκεκριμένα. Δηλαδή είχαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τρία χειρουργία. Σημαντικά. Σημαντικά άνω άκρου. Σημαντικά όσο είναι φυσικά ο κάθε άνθρωπος, να το τονίσουμε αυτό. Αλλά υπάρχει πολύ περισσότερο πίεση όταν φυσικά οποιαδήποτε media είναι στραμμένα πάνω σας, οποιαδήποτε ομάδα, είτε ποδοσφαιρική, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι μία πρόκληση. Σωστά. Είναι δύσκολα, όμως είναι αυτό που λέτε ακριβώς, ό,τι θα έκανα για έναν πρωταθλητή, για έναν αθλητή, πρέπει να κάνουμε για τον απλό άνθρωπο. Γιατί ο καθένας είναι ένας και μοναδικός στη ζωή του, σωστά, στο περιβάλλον του, έχει υποχρεώσεις, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει πράγματα που θέλει να πετύχει και να κάνει στη ζωή του. Οπότε θέλουμε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει μετά από ένα τραυματισμό. Σίγουρα, αλλά έχετε και το καλό ότι έχετε κάνει μεταπτυχιακό στη Γερμανία, στο Μόναχο, Πανεπιστημιακή Κλινική Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Ορθοπαιδικής Κλινικής, που αυτό φυσικά σας δίνει περισσότερο πείρα πάνω και άνεση, γιατί όταν έχεις άνεση και πείρα και εξάσκηση, μπορείς να τα κάνεις τα πράγματα με ένα χειρουργείο με πολύ περισσότερο άνεση. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουλουμέντα? Η αλήθεια είναι ότι και ο καθηγητής μου, ο κύριος Μίτσου, εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ο καθηγητής μου, ο κύριος Σίμχοφ, μου έδωσαν τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με δύσκολα περιστατικά της αθλητικής ορθοπαιδικής. Είναι challenge, είναι πρόκληση. Και ο Σίμχοφ ειδικά θεωρείται ένας από τους καλύτερους χειρουργούς ώμου στον κόσμο. Οπότε αυτό μου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την αρθροσκόπηση. Τι ακριβώς είναι, σε τι αποσκοπεί, πού χρησιμοποιείται, να καταλάβουν και εμείς οι κοινοί θνητοί πώς είναι τα πράγματα και στον αθλητικό τομέα. Δώστε μας λοιπόν τα αθλητικά φώτα σας. Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι σχετικά σύγχρονη, δεν είναι πολύ παλιά. Και μόνο τα τελευταία χρόνια, παρά το ότι υπήρχε η αρθροσκόπηση, τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα αρθροσκοπικά στον ώμο, γιατί αυτό συνδυάστηκε με την εξέλιξη των υλικών και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Παλιότερα, ενώ μπορούσε κανείς να κάνει μια αρθροσκόπηση, ήταν δύσκολη ακόμη και μια συγγραφή ενός στένοντα ή μια επανακαθήλωση μιας βλάβης τύπου Μπάνκαρτ, ενός εξαρθρήματος του ώμου, που λέμε σήμερα. Αυτό σήμερα είναι εφικτό με την αρθροσκόπηση, γιατί η εισαγωγή της κάμερας μέσα στον ώμο
αυξάνει ξαφνικά το πεδίο μας, όμως είναι ένας αφιλόξενος χώρος για ανοιχτό χειρουργείο. Δεν μπορείς εύκολα να φτάσεις εκεί και όταν φτάσεις οι κινήσεις που μπορείς να κάνεις είναι λίγες. Και είναι τις περισσότερες φορές είναι και διορθώνει κανείς κάτι αλλά καταστρέφει κάτι άλλο προκειμένου να φτάσει εκεί. Εξάλλου η αρθροσκόπηση μας δίνει δυνατότητα τεράστια παράλληλα με τη μαγνητική τομογραφία να κάνουμε σωστή διάγνωση. Βλέπουμε σωστά τις δομές, οπότε ξέρουμε πού υπάρχει το πρόβλημα και το διορθώνουμε. Άρα μπορούμε να αρθροσκοπήσουμε όχι μόνο τον ώμο, αλλά γενικά. Τις αρθρώσεις, ναι, γενικά. Όλες τις αρθρώσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις παθήσεις του ώμου. Σίγουρα από το Lethal Weapon και μόνο ο Mel Gibson έχει κάνει πολύ γνωστό το εξάθρημα, έτσι δεν είναι? Πώς πήγαινε, το χτύπαγε, το φτιάχνε από μόνος του και μόνο. Ας μιλήσουμε όμως για όλες τις κακώσεις του ώμου. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικά? Θα έλεγα ότι το εξάθρημα το έχει κάνει γνωστό πρώτα ο δικός μας ο Ιπποκράτης, ο οποίος και το θεράπευε. Σίγουρα, στην αρχαιότητα. Τώρα, βέβαια, στο Hollywood, ίσως, στο Hollywood είναι αυτό που αναφέρετε εσείς και είναι και η δύναμη των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης που κάνουν όλη αυτή την τεράστια διαφορά. Το εξάρθρωμα του ώμου τα τελευταία χρόνια είναι μια πάθηση η οποία όταν συμβεί δεύτερη φορά, δηλαδή μετά το δεύτερο εξάρθρωμα, θα πρέπει κανείς να καταφεύγει σε χειρουργική θεραπεία. Το πρώτο εξάρθρωμα, αν κανείς είναι πολύ νέος, μπαίνει σε μια σκέψη, γιατί αν είσαι κάτω από 20 χρονών, οι πιθανότητες να πάθεις δεύτερο εξάρθρωμα είναι πολύ πολύ ψηλές, είναι πάνω από 95%. Όμως, δυσκολεύομαι να προτείνω σε ένα παιδί που έχει πάθει ένα εξάρθρωμα να χειρουργηθεί άμεσα, δηλαδή να το χειρουργήσουμε προληπτικά ουσιαστικά. Πάντα κάνω συντηρητική αγωγή και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, γιατί μερικοί από αυτούς δεν παθαίνουν εξάρθρωμα δεύτερο, τότε πλέον αν συμβεί και δεύτερο πρέπει να το διορθώσουμε. Εκτός αν πρόκειται για επαγγελματία αθλητή, που ένας τερματοφύλακας, ένας μπασκετμπολίστας, είναι βέβαιο ότι αν δεν χειρουργηθεί θα πάθει και δεύτερο εξάρθρωμα. Εκεί πρέπει να πάμε από το πρώτο εξάρθρωμα να χειρουργήσουμε. Βέβαια. Για προληπτικούς λόγους που είναι απαραίτητο και για την επαγγελματική του καριέρα. Ναι, ακριβώς. Θα τον φέρει τόσο πίσω. Η άρθρωση όμως στον ώμο, σε τι διαφέρει σε σχέση με άλλες αρθρώσεις? Γιατί εσείς ασχολείστε με όλες τις αρθρώσεις γενικά, γόνατο, ισχύο και πολύ περισσότερο και με το γόνατο που υπάρχουν πολλές κακώσεις. Αλλά στον ώμο, πείτε μας. Η άρθρωση του ώμου είναι μια κρεμάμενη άρθρωση. Σκεφτείτε το ότι δεν έχουμε επαφή των αρθρικών επιφανειών. Έχει τεράστια ελευθερία κινήσεων. Όντως. Και όλη η σταθερότητα εξασφαλίζεται από την αρμονική συνεργασία των συνδέσμων, των δομών που είναι πιο σταθερές, όπως τα οστά και οι χόνδροι που βρίσκονται γύρω από αυτό, ο επιχείλιος χόνδρος, ταυτόχρονα ο θύλακος της άρθρωσης, αλλά και οι μυς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και μετά από ένα εξάρθρωμα πρέπει να γίνει επανεκπαίδευση όλων αυτών των δομών, κυρίως των μυϊκών, ώστε να συνεργάζονται, ώστε να μην επιτρέπεται να βγει πάλι όμως. Κυρίαρχο όμως είναι να αποκατασταθεί η συνέχεια των συνδέσμων και του θυλάκου του ώμου, ώστε να εξασφαλιστεί στατική σταθερότητα. Αυτό μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά. Mm-hmm. Μπορεί όμως να γίνει και ανοιχτά μερικές φορές, όταν το εξάρθρωμα συνδυάζεται με κάταγμα στην ομογλήνη ή με ελλείμματα οστικά που συμβαίνουν μετά από εξαρθρήματα, η λεγόμενη επέμβαση λαταζέ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε καθέξιν πολλά εξαρθρήματα και λείπει οστούν, πρέπει να κάνουμε και αυτό πέρα από το αρθροσκοπικό κομμάτι, το οποίο φυσικά είναι η πρώτη μας επιλογή. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι πιο συχνές παθήσεις του ώμου, κακώσεις του ώμου? Θα έλεγα ότι ο τένοντας, ο οποίος συνήθως παθαίνει τις περισσότερες φορές τη βλάβη, είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο υπακρομιακής προστριβής, εκεί όπου ο υπερακάνθιος τένοντας τρίβεται πάνω στο ακρόμιο. Εκεί αρχίζουν οι πόνοι και όταν η δραστηριότητά μας είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την επούλωση μιας απλής τενοντίτιδας, αυτή εξελίσσεται πολλές φορές και σε ρήξη ακόμα. Αρχικά σε τενοντίτιδα και μετά σε ρήξη. Οπότε εκεί ερχόμαστε να ράψουμε το στροφικό πέταλο, τον υπερακάνθιο, έναν από τους μυς του στροφικού πετάλου. Θα ήθελα να το πω ότι με απλά λόγια ότι το στροφικό πέταλο ουσιαστικά είναι ένα αλεξίπτωτο γύρο από την κεφαλή, τη βραχιόνια, το οποίο σαν κομπιούτερ ρυθμίζει με ακρίβεια τον τρόπο που η κεφαλή πρέπει να κινείται ώστε να βρίσκεται στο κέντρο
της ομογλύνης, της ομοπλάτης, για να γίνεται άριστα η κίνηση. Αν αυτό το κομπιούτερ πάθει κάπου ζημιά, κοπεί, σχιστεί, αρχίσει και πονά, η κίνηση αυτή γίνεται προβληματική. Και εκεί ερχόμαστε με την αρθροσκόπηση. Πονάει συνήθως η μία κάκωση του ώμου. Ναι, πονάει. Πονάει αρκετά. Πονάει το βράδυ, ο ασθενής δεν χάνει την ικανότητά του να κοιμάται πάνω στον ώμο του. Ο νυχτερινός πόνος του χαλάει την ποιότητα του ύπνου του. Δεν μπορεί να κάνει δραστηριότητες πάνω από τον ώμο. Δεν μπορεί να απάγει το χέρι του, να το σηκώσει. Οπότε εκεί περιορίζει τις δυνατότητες. Έχω δει πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι λένε «Είμαι πολύ καλά», αλλά αντί να σηκώσουν το χέρι τους, απλά γέρνουν τον κορμό τους, οπότε το χέρι έρχεται ψηλά. Αλλά έχουν χάσει την ικανότητα να σηκώνουν το χέρι τους. Και αυτό είναι κάπου δεν αντιλαμβάνονται τη βλάβη που έχει συμβεί. Με τη σύγχρονη αρθροσκοπική χειρουργική μπορούμε και αποκαθιστούμε αυτή τη ρήξη, δηλαδή ράβουμε τον τένοντα πάλι στη θέση του, χρησιμοποιώντας υλικά όπως οι άγκυρες ή κάποια ειδικά ράματα. Η προσέγγιση αρθροσκόπησης πού ωφελεί εδώ? Εννοείται η προσπέλαση της αρθροσκόπησης, η αρθροσκοπική χειρουργική, ότι μπορεί κανείς να δει με μεγάλη ακρίβεια το χώρο τον οποίο έχει πάθει τη ρήξη. Αυτό δεν ήταν δυνατό να το δούμε παλαιότερα. Ναι. Παλαιότερα απλά πηγαίναμε, βλέπαμε τον τένοντα αδρά και τον καθυλώναμε. Τώρα με την αρθροσκόπηση με τεράστια ακρίβεια μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Στα πρώτα στάδια της αρθροσκόπησης, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ξεκίνησε ευρέως η αρθροσκόπηση του ώμου, υπήρχαν χειρουργοί που απλά κάναν την αρθροσκόπηση, εντόπιζαν τη βλάβη και μετά άνοιγαν μια μικρή τομή και διόρθωναν τη σειραφή. Γιατί η σειραφή με την αρθροσκόπηση είναι λίγο περίπλοκη. Αλλά με καλή εκπαίδευση μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στο Μόναχο, υπήρχαν κάποιοι παλιότεροι γιατροί που κάναν αυτή τη δουλειά. Αλλά προχωρώντας τα υλικά και η εξέλιξη και η εμπειρία μας, φτάσαμε πλέον, εγώ δεν έχω ανοίξει ποτέ κανένα νόμο για να ράψω ένα τένοντα. Δηλαδή πάντα γίνεται αρθροσκοπικά η σειραφή του τένοντα και η επανακαθήλωσή του. Μάλιστα. Άρα και τώρα πού αποσκοπεί η μαγνητική τομογραφία, πού βοηθάει σε μια τέτοια κάθοση? Η μαγνητική τομογραφία συμπληρώνει την κλινική εξέταση, η οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε οι γιατροί ότι είναι το κυρίαρχο όπλο μας. Η κλινική εξέταση του αρρώστου με τα ειδικά τεστ αναδεικνύει τη βλάβη στο 95% των περιπτώσεων. Η μαγνητική τομογραφία με ένα παρόμοιο ποσοστό ακρίβειας, όχι ψηλότερο, παρόμοιο, επιβεβαιώνει και έρχεται το 1,95 να καθίσει πάνω στο άλλο. Οπότε έχουμε μια σχετική βεβαιότητα. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χειρουργηθεί ένας άρρωστος σήμερα χωρίς να έχει κάνει μαγνητική τομογραφία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα παθολογία. Είναι ένα πολύτιμο όπλο, με ή χωρίς και γραφικό, κατά περίπτωση, αυτό επιλέγεται, προκειμένου να γίνει γνωστή η παθολογία, να επιβεβαιωθεί. Σωστά. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Να μιλήσουμε λιγάκι για τα συμπτώματα της τενοντίτιδας υπερακανθίου. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμπτώματα βιώνει ο ασθενής? Το σύμπτωμα είναι ότι πονά στις κινήσεις οι οποίες έχουν απαγωγή του άκρου, δηλαδή να σηκώσει το άκρο πάνω από τις 90 μοίρες. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις, να σηκώσει κάποιο βάρος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, να κάνει γυμναστική άνετα, να κάνει κάποιο άθλημα. Έχει πόνο νυχτερινό. Έχει πόνο ο οποίος όταν έχει μια δραστηριότητα το πρωί γίνεται πολύ έντονο το βράδυ και δεν μπορεί να κοιμηθεί πάνω στον ώμο του. Άρα ξεκινάμε συντηρητική αγωγή. Η αντιμετώπιση ποια πάντα είναι? Γιατί η αρχική κάκος είναι μια τενοντίτιδα, είναι μια βλάβη στον τένοντα, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, φτάνει να γίνει ρήξη. Δεν αποκλείεται από μια ξαφνική κίνηση, από ένα ατύχημα, από μια πτώση να έχουμε απευθείας ρήξη, αλλά το 90% των περιπτώσεων είναι προοδευτικές ρήξεις. Ρήξεις οι οποίες γίνονται λίγο, μετά περισσότερο, μερικού πάχους και φτάνουν να γίνουν ολικές ρήξεις. Άρα σε ένα πρώιμο στάδιο μπορούμε να προλάβουμε την εξέλιξη με μια καλή φυσιοθεραπεία, με διακοπή λίγο της έντονης δραστηριότητας. Σωστά. Και να επανέλθει όμως σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και να εκπαιδευτεί και πάλι το στροφικό πέταλο να λειτουργεί σωστά. Γιατί τώρα, η θέση των ενέσεων που έχουμε ακούσει
Σε σχέση στην άρθρωση, ποια ακριβώς είναι, κύριε Κουλουμέντα? Πρέπει να διαχωρίσουμε τις ενέσεις. Πρέπει να δούμε ποιες ενέσεις εννοούμε. Αν εννοούμε τις ενέσεις όπως το platelet rich plasma, δηλαδή τα αιμοπετάλια, αυτά έχουν ένα ρόλο γιατί μιλάμε για τενόντιες δομές, άρα μιλάμε για τενοντίτιδες, άρα μιλάμε για περιοχές στις οποίες η αιμάτωση, η επούλωση δεν είναι η ιδανική. Στο βαθμό που τα PRPs μπορούν να βοηθήσουν, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Οι ενέσεις του υαλουρονικού νομίζω έχουν θέση στις περιπτώσεις αυτές που υπάρχει αρθρίτιδα μέσα στον ώμο. Όχι απλή τενοντίτιδα, τενοντοπάθεια, δηλαδή περιαρθρίτιδα του ώμου. Όχι βλάβες στο στροφικό πέταλο. Έτσι. Όχι πακρομιακή προστριβή. Η πακρομιακή προστριβή εκδηλώνεται από την τριβή του τένοντα, των τενόντων του στροφικού πετάλου σε ένα κόκαλο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, που λέγεται ακρόμιο. Προστριβή κάτω από το ακρόμιο, η πακρομιακή προστριβή. Εκεί τρίβεται ο τένοντας, παχύνεται, κάνει μια φλεγμονή. Και αυτό είναι το συνέστημα που βιώνουμε εμείς ουσιαστικά. Είναι ο ερεθισμός των νευρικών απολύξεων και ο πόνος. Εκεί χρειάζεται και νευροχειρουργός? Όχι. Όχι απόλυτα. Όχι, τώρα, η ασβεστοποίηση που έχουμε ακούσει, τι ακριβώς είναι? Η ασβεστοποίηση είναι η εναπόθεση ασβεστίου μέσα στη μάζα του τένοντα. Η αναπόσταση αυτή του ασβεστίου μπορεί να γίνει, είναι συχνότερη σε ασθενείς που έχουν θυροειδή, σε εγκύους, σε διαβητικούς, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει αίτιο. Ίσως προκαλείται από κάποιους μικροτραυματισμούς, δεν είναι γνωστό πάντως το αίτιο. Η αναπόσταση λοιπόν του ασβεστίου ερεθίζει την άρθρωση, προκαλείται πόνος σε ένα πρώιμο στάδιο, αλλά μπορεί μετά από καιρό αυτός ο πόνος να υποχωρήσει και ο ασθενής να είναι και ασυμπτωματικός. Καλά. Η ουσία είναι ότι δεν είναι το ασβέστιο αυτό καθ' αυτό που ενοχλεί, αλλά ενοχλεί όλος ο ερεθισμός της αρθρώσεως από την εναπόθεση του ασβέστιου, κυρίως στην οξία φάση. Έχουμε δει περιπτώσεις που το ασβέστιο απορροφάται και από μόνο του. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να κάνουμε φυσιοθεραπείες. Το κρουστικό υπέρηχο έχει έναν ρόλο από πλευράς των φυσιοθεραπευτών και αν και αυτό είναι αναποτελεσματικό, πλέον αρθροσκοπικά, που με ρωτήσατε για την αρθροσκόπηση, μπαίνει κανείς στο χώρο, ανακαλύπτει πού είναι το ασβέστιο με ακρίβεια και το αφαιρεί με μια μικρή τομή που χρησιμοποιεί αρθροσκοπικά εργαλεία και ο ασθενής απαλλάσσεται αμέσως. Είναι πολύ χρήσιμη τελικά, πάρα πολύ είναι χρήσιμη. Είναι πολύ χρήσιμη πραγματικά. Τώρα, η αρθρίτιδα στον ώμο πώς αντιμετωπίζεται και εκείνη αρθροσκοπικά? Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα, τόσα πολλά περιστατικά αρθρίτιδα στον ώμο. Ίσως είναι το κλίμα, ίσως είναι οι δραστηριότητες, δεν ξέρω. Δεν είναι τα περιστατικά που έβλεπε κανείς, ας πούμε, στην Αγγλία ή στη Γερμανία, εκεί που η υγρασία είναι μεγαλύτερη, που το κλίμα είναι διαφορετικό στις βόρειες χώρες. Όμως, για τα περιστατικά, υπάρχουν όμως σίγουρα περιστατικά και η αρχική θεραπεία είναι η ενέση υαλουρονικού που κάνουμε και στο γόνατο. Δίνουν μια αρχική ανακούφιση, τα παυσίπονα φυσικά, και αν αυτή αποτύχει, υπάρχει και για τον ώμο η αρθροπλαστική του ώμου. Μερική, αν αλλάξουμε μόνο την κεφαλή, αν η αρθρίτιδα περιορίζεται στην κεφαλή, ή ολική αρθροπλαστική του ώμου, που αλλάζονται και οι δύο επιφάνειες. Όπως υπάρχει και η ανάστροφη, εκεί που η τενοντίτιδα έχει καταστρέψει τους τένοντες του στροφικού πετάλου. Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου. Αυτά τα τρία είδη αρθροπλαστικών. Και η λεγόμενη ρήξη του στροφικού πετάλου. Ναι, όταν η ρήξη δεν αντιμετωπιστεί, ονομάζεται τενοντοπάθεια, πλέον οι τένοντες εκφυλίζονται, δεν μπορούν να διορθωθούν και τότε, και συνυπάρχοντας αρθρίτιδας, τότε πλέον πάμε σε ανάστροφη ολική αρθροπλαστική. Αν όμως έχουμε μόνο ρήξη του στροφικού πετάλου, όπως είπατε, σε ένα πρώιμο στάδιο που δεν υπάρχει αρθρίτιδα, οφείλουμε να τη ράψουμε. Εδώ η αρθροσκόπηση. Άρα η σειραφή είναι απαραίτητη. Εκεί ναι, είναι απαραίτητη. Μάλιστα. Όταν υπάρχει δομή που πρέπει να διορθωθεί, όχι απλά επιβάλλεται να διορθωθεί, είναι λάθος ιατρικά να αφήνουμε κάτι να εξελίσσεται σε ατροφία, σε εκφύλιση, όταν μπορεί κανείς να το διορθώσει. Γιατί η σειραφή είναι απόλυτα επιτυχημένη. Έχω ασθενείς που ήταν επαγγελματίες και χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους, αγρότες, έμποροι που δούλευαν χειρονακτικά. Τα χέρια πολύ σημαντικά. Και μπορούν και λειτουργούν και πάλι έχοντας αντιμετωπίσει άμεσα μια ρήξη. Γιατί αν αφήσουμε μια ρήξη να εκφυλιστεί, μετά δυσκολότερα ράβεται. Ενώ στην οξία φάση γίνεται. Είναι πολύ πιο εύκολο. Άριστη αποκατάσταση. Η τραυματική αστάθεια του ώμου πώς αντιμετωπίζεται?
Η ατραυματική αστάθεια είναι αυτό που μου είπατε, είναι το εξάρθρημα του ώμου. Είναι κάποιο ατύχημα που γίνεται που εξαρθρώνεται η κεφαλή. Επομένως, μιλάμε για εξάρθρημα του ώμου. Mm-hmm. Βάζουμε στη θέση του πάλι την κεφαλή και αν είναι πρώτο εξάρθρημα, πηγαίνουμε συντηρητικά με ενδυνάμωση. Αν είναι δεύτερο ή τρίτο εξάρθρημα, εκεί πλέον πρέπει κανείς να σκεφτεί την αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου. Γιατί πρόκειται για μία αστάθεια. Και πώς αντιμετωπίζετε? Με αρθροσκόπηση. Βάζουμε άγκυρες, ξαναρυκνώνουμε το θύλακο. Και ο ώμος σε 6 με 8-10 εβδομάδες είναι και πάλι λειτουργικός και σταθερός. Υπάρχουν τερματοφύλακες που έχουν χειρουργηθεί και σε 3 μήνες έχουν παίξει κανονικά ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι τραυματική αστάθεια, γιατί εκεί από κάποιο τραυματισμό βγήκε όμως, από κάποια παλιά, από κάποιο πέσιμο και η αποκατάσταση είναι πλήρης. Η αστάθεια όταν υπάρχει, όταν έχει δημιουργηθεί, αποκαθίσταται πλήρως. Ακόμα και με οστικό έλλειμμα. Υπάρχει η επέμβαση λαταζέ που σας είπα, που είναι δύσκολη, αλλά την κάνουμε με μεγάλη επιτυχία εδώ. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι χειρουργοί που την κάνουμε. Mm-hmm. Και είναι, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Συνοδές βλάβες ποιες είναι, κύριε Κουλουμέντα? Τα λέτε συνοδές βλάβες, δηλαδή σε ένα εξάρθημα. Σε ένα εξάρθημα. Κοιτάξτε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε βλάβη σε κάποιο νεύρο. Πολλές φορές το εξάρθημα, το μασχαλιαίο νεύρο τραυματίζεται και αυτό. Μπορεί να υπάρχει κάποιο κάταγμα. Μπορεί να υπάρχει ένα εξάρθημα ρήξη και του στροφικού πετάλου. Mm-hmm. Θα πρέπει και αυτές να τις αποκαταστήσουμε και να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ένα, αλλά αυτό πρέπει να εντοπιστεί από την αρχή με καλή κλινική εξέταση. Είναι αυτό που σας είπα, ότι η κλινική εξέταση, η εξέταση του αρρώστου είναι αυτή που μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες αρχικά. Σωστά. Ένα εξάρθημα που έχει χειρουργηθεί μπορεί να ξανασυμβεί ή είναι τόσο καλαραμένο που δεν... Μπορεί να ξανασυμβεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι απόλυτο στην ιατρική και στη ζωή. Μπορεί να ξανασυμβεί. Όμως, αν υπάρξει καλή αποκατάσταση, οι πιθανότητες αυτές είναι μειωμένες. Επίσης, αν υπάρχει οστικό έλλειμμα, είναι καλό να επιλέγεται η σωστή μέθοδος. Γιατί μια απλή συγγραφή όταν υπάρχει και οστικό έλλειμμα δεν είναι επαρκής και θα έχουμε σίγουρα και άλλο εξάρθημα. Δηλαδή εκεί πρέπει να επιλέγει άλλη μέθοδος. Υπάρχει στήριξη. Είναι σαν να βάλεις μια κολόνα και γύρω από αυτή Ακριβώς. να στήριξεις τα θεμέλια που λέμε. Ακριβώς. Ωραία, τι συμβουλές, κλείνοντας το θέμα μας, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μας πείτε τι συμβουλές θα δίνατε στους τηλεθεατές μας που πάσχουν από οποιαδήποτε κάκωση του ώμου? Θα έλεγα ότι η χειρουργική του ώμου δεν είναι εύκολη χειρουργική. Η αρθροσκοπική υποβοήθηση που έχουμε μας έχει δώσει ένα τεράστιο εφόδιο. Τα τελευταία χρόνια μπορούμε να αποκαταστήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των βλαβών του ώμου και αυτό που διασφαλίζει τους ασθενείς είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό και η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματός τους από αυτόν και η καθοδήγησή από την αρχή αυτόν. Και ριζικά και να αντιμετωπιστεί. Ναι, ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνάμε αυτό ότι ο γιατρός διαγνώσκει, ο φυσιοθεραπευτής κάνει αποκατάσταση, ο ασθενής είναι στο κέντρο όλων αυτών και είναι αυτός τον οποίο πρέπει όλοι να φροντίσουμε. Σωστά. Έτσι, δεν πρέπει ο ασθενής να γίνεται γιατρός, δεν πρέπει ο γιατρός να γίνεται φυσιοθεραπευτής, δεν πρέπει ο φυσιοθεραπευτής να γίνεται γιατρός. Πάντως όλοι να δουλεύουν σαν team και ακριβώς. Μια καλή ομάδα. Συλλογική προσπάθεια. Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε στις οθόνες σας γιατί έχουμε Μόε Κουλουμέντα. Face to face μαζί σας συνεχίσουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό και αθλητίατρο, τον κύριο Παναγιώτη Κουλουμέντα. Κύριε Κουλουμέντα, είστε και επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκού και ό,τι πιο ιδανικός να μας μιλήσετε γιατί όχι μόνο τα έχετε διαβάσει, τα κάνετε καθημερινά στην καθημερινότητά σας με όλους τους αθλητές και όχι μόνο. Λοιπόν, να μιλήσουμε για παθήσεις γόνατος. Μιλήσαμε για παθήσεις ώμου, φυσικά μπορεί να μας έχει ακούσει και ο αγαπημένος μας Μελ Γκίμπσον για το εξάθλημα που μιλήσατε τόσο εκτενέστερα. Τώρα όμως να μιλήσουμε για προσοχιαστό, για προβλήματα και οι πιο συχνές παθήσεις του γόνατος. Ποιες είναι αυτές? Νομίζω στον αθλούμενο, έτσι, στον νέο άνθρωπο, οι παθήσεις του γόνατος που εκδηλώνονται, οι κακώς του γόνατος, είναι κακώς των μηνίσκων, κακώς των χόνδρων, κακώς των συνδέσμων γύρω από το γόνατο και μέσα στο γόνατο. Γιατί το γόνατο έχει και συνδέσμους που βρίσκονται εντός αυτού και είναι οι χιαστοί, ο πρόσθετος χιαστός κυρίως και ο πίστιος που είναι μέσα και έξω από το γόνατο, αλλά
τείνουμε να το θεωρούμε και σύνδεσμο εντός του γόνατος. Τώρα πού βρίσκεται ο πρόσθετος χιαστός? Ο πρόσθετος χιαστός βρίσκεται μέσα στο γόνατο, βρίσκεται, ξεκινάει από το μυρό. Αν δούμε τους δύο κονδύλους του μυρού, αν σκεφτούμε τους δύο κονδύλους, ξεκινάει από τον έξω κονδύλο, από το πίσω μέρος και έρχεται μπροστά προς την κνήμη και καθυλώνεται μπροστά στο κέντρο της κνήμης και λίγο προς τα έσω. Αυτή είναι η πορεία του. Δηλαδή από έξω και πίσω έρχεται έσω και μπροστά στο γόνατο, στην κνήμη. Άρα, ρωτώντας σας ποιες είναι οι δομές του γόνατος, τι θα μπορούσατε να μας πείτε? Οι δομές θα έλεγα ότι μια άρθρωση αποτελείται από τις οστικές δομές της. Εδώ έχουμε τρία κόκαλα. Το μυρό, την επιγονατίδα και την κνήμη. Mm-hmm. Έχει χόνδρινες επιφάνειες, έτσι, ο μυρός και η κνήμη και η επιγονατίδα έχουν χόνδρους με τους οποίους ακουμπούν μεταξύ τους, δεν ακουμπούν τα κόκαλα, γιατί αλλιώς έχουμε αρθρίτιδα. Και έχουμε συνδέσμους που ορίζουν το εύρος της κίνησης, σωστά, ο εσωπλάγιος, ο εξωπλάγιος, ο πρόσθετος χιαστός, ο πίστιος χιαστός και άλλοι μικρότεροι σύνδεσμοι. Και έχουμε μεγάλους μυς, όπως ο τετρακέφαλος, οι οπίσθοι μυριαίοι, ο γαστροκνήμιος, οι οποίοι και αυτοί προσκολώνται πάνω στο γόνατο και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται η τελειότητα της κίνησης της άρθρωσης του γόνατος, που είναι, αν πεις, ας πούμε, σε έναν γιατρό, ποιο είναι η άρθρωση η οποία κατά κόρον αποτελεί, ας πούμε, τον καθρέφτη των αθλητικών κακώσεων, θα σου πει το γόνατο. Οι τραυματισμοί, όλες οι εταιρείες, οι αθλητιατρικές εταιρείες αθλητικών κακώσεων, παγκόσμιες ιατρικές, ξεκίνησαν από τους τραυματισμούς του γόνατος, γιατί είναι η πιο συχνή. Είναι η άρθρωση δύο οστών που είναι επιμήκη, η κνήμη και ο μυρός, και δέχονται τεράστια φορτία. Οπότε εκεί υπάρχουν και πολλές κακώσεις, που με ρωτήσατε για τη φύση των κακώσεων. Σίγουρα. Θα έλεγα ότι πολύ συχνές είναι η ρήξη των μηνίσκων. Παλιότερα συνηθίζαμε χωρίς πολλή σκέψη και επειδή δεν είχαμε και δυνατότητα, οι δάσκαλοί μας κυρίως, οι προηγούμενοι χειρουργοί, να αφαιρούν τους μηνίσκους όταν τραυματίζονται. Σήμερα το σύνθημα που επικρατεί είναι σώστε τους μηνίσκους, διατηρήστε όσο μπορείτε τον περισσότερο μηνισκικό ιστό, μην αφαιρείτε άσκοπα μηνίσκους, ράψτε τους πάλι αν έχουν κοπεί, διορθώστε τυχόν βλάβες, σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε μηνίσκους σε μικρά παιδιά και ακόμα και σε μεγαλύτερους που έχουν καταστραφεί, μεταμοσχεύστε μηνίσκους αν μπορείτε, αν δεν έχουν προχωρήσει χόνδρινες βλάβες και δεν έχουν αλλοιωθεί άξονες μέσα στο γόνατο. Δηλαδή φέρτε μηνίσκους από, όπως μεταμοσχεύουμε νεφρά, πνεύμονες, καρδιές, σε ασθενείς που έχουν πολύ σοβαρές παθήσεις, με τον ίδιο τρόπο μεταμοσχεύστε και μηνίσκους. Και στην Ελλάδα το κάνουμε αυτό, είναι έχουμε κάνει. Είναι συχνή η μεταμόσχευση μηνίσκου? Δεν είναι συχνή, γιατί είναι μια επέμβαση που και ακριβή πολύ είναι και δεν είναι. Τα κριτήρια για να την κάνει κανείς είναι πολύ στενά προκειμένου να πετύχει. Είναι μια δύσκολη επέμβαση, αλλά εκεί που πρέπει να γίνει, είναι καλό να γίνεται. Και υπάρχουν τράπεζες στο εξωτερικό που μπορεί κανείς να προμηθευτεί μηνίσκους και να το κάνει. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι το 1 στα 1000, το 99% είναι η διόρθωση των μηνίσκων και εκεί πρέπει να στοχεύουμε, στη συγγραφή των μηνίσκων. Μάλιστα. Κλινική διάγνωση της ρήξης του πρόσθετου χιαστού, ποια είναι? Ο πρόσθετος χιαστός είναι το τιμόνι του γόνατος. Το φανταστείτε ένα είσαι, έτσι, αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι. Για έναν αθλητή είναι αυτό, είναι το τιμόνι του γόνατος. Δεν υπάρχει κατεύθυνση, αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι σαν να είμαστε πάνω σε ράγες και να μην μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση χωρίς το χιαστό. Σωστά. Για κάποιον αθλητή. Έτσι λοιπόν είναι ο τραυματισμός, ο οποίος παλαιότερα στερούσε την καριέρα του αθλητή. Έχανε την ικανότητά του, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά, πλέον αποκαθίσταται ο χιαστός και είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι ορθοπαιδικοί, γιατί όχι μόνο αφαιρούμε το σπασμένο, αλλά τοποθετούμε κάτι καινούριο στη θέση, το οποίο είναι περίπου σαν το φυσικό και το γόνατο γίνεται κοντά στο φυσικό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει με απόλυτη ακρίβεια αυτό που έχει κάνει η φύση. Αυτό μόνο ο Θεός δυστυχώς μας το έδωσε μία φορά. Αλλά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό, να το μιμηθούμε και να το αντιγράψουμε. Σωστά. Η θεραπεία ποια είναι? Η θεραπεία είναι χειρουργική στην ρήξη του προσθετικού χιαστού. Θα μπορούσε να είναι συντηρητική σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά μόνο αν πάρουμε απόφαση ότι θα ρίξουμε δραστηριότητες. Δηλαδή, ένας εξιντάρης που παθαίνει χιαστό μπορεί να διαλέξει αν θέλει
να χειρουργηθεί ή όχι. Αν, παρόλα αυτά, αν είναι κάποιος στο ιατρείο μου, δηλαδή, όταν έχετε, αν είναι κάποιος που θέλει να κάνει αθλητισμό, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να κάνει δραστηριότητες, θέλει να κάνει σκι, θέλει να τρέξει, θέλει να αθληθεί, θέλει να παίξει μπάσκετ, εγώ του προτείνω να χειρουργηθεί. Γιατί χωρίς να χειρουργηθεί, σε 5-6 χρόνια η αθλήτιδα είναι σίγουρη. Με την καινούργια μέθοδο, με τις παλιές μεθόδους, φιλοδοξούσαμε ότι καθυστερούσαμε την αρθρίτιδα. Δεν τη σβήναμε καθόλου από την πιθανότητα να πάθει κανείς, αλλά νομίζω τώρα με τις πιο ανατομικές, ανατομικές προσεγγίσεις έχουμε πιθανότητες να επιμηκύνουμε αυτό το χρόνο. Επιπλέον όμως, ευχαριστιόμαστε πιο πολύ αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις αθλητισμό με το να σου φεύγει το γόνατο, να αισθάνεσαι αστάθεια. Αυτό που με ρωτήσατε, πώς γίνεται η διάγνωση. Η διάγνωση αρχικά γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Έρχεται και σου λέει, γιατρέ, το γόνατό μου φεύγει. Αισθάνομαι αστάθεια. Κατεβαίνω μια σκάλα και δεν μπορώ να τρέξω ελεύθερα. Στην κατηφόρα δεν μπορώ να τρέξω ελεύθερα. Όταν πάω να αλλάξω κατεύθυνση, φεύγει το πόδι μου. Τώρα, τα κλινικά τεστ, υπάρχουν κάποια κλινικά τεστ ιατρικά, αλλά αυτό αφορά τους γιατρούς που θα εξετάσουν. Μπορεί να γραφτεί ο πρόσφυγος χειαστός. Με ρωτάτε ίσως την πιο δύσκολη ερώτηση της ορθοπαιδικής που ασχολείται με την αποκατάσταση των βλαβών του προσθείου χειαστού. Δεν θα πω ένα ναι ή ένα όχι. Υπάρχουν προσπάθειες οι οποίες είναι αποτυχημένες μέχρι τώρα στο να ραφτεί ο χειαστός. Όμως η μελέτη των αποτυχημένων προσπαθειών έχει οδηγήσει μια ομάδα ερευνητών, κυρίως από δύο διαφορετικά προερχόμενες, έτσι, φιλοσοφίες, να κάνουν προγράμματα. Εγώ ανήκω στη μία από αυτές τις ομάδες και η κλινική μου έρευνας και έχουμε σειράψει αρκετούς χειαστούς. Είναι το λεγόμενο internal brace, δηλαδή ράβεις το χειαστό, παράλληλα το σταθεροποιείς, παράλληλα του δίνεις βιολογική ενίσχυση για να κολλήσει και κάνεις ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για ορισμένες ρήξεις, πολύ φρέσκες, ορισμένες ρήξεις που ο χειαστός έχει ξεκολλήσει από τη μία του μεριά, όχι να έχει κοπεί στη μέση, αυτές δεν μπορούν να φτιαχτούν. Mm-hmm. Για αυτές τις ρήξεις προσπαθούμε να πετύχουμε τη σειραφή. Το κέρδος, θα μου πείτε, αφού όταν το αποκαθιστάς, είναι πολύ καλό έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν το αποκαθιστάς να τελειώνεις. Εντάξει, είναι ένα στοίχημα αυτό με τις επιστήμες. Προσπαθούμε να ό,τι διατηρείς και είναι δικό σου είναι καλύτερο. Έχει τα νεύρα πάνω, έχει τα αγγεία του. Σίγουρα. Και είναι ένα στοίχημα στο να γινόμαστε καλύτεροι. Να ξέρουμε ότι αυτή τη βλάβη μπορώ να τη σειράψω, αυτή δεν μπορώ και θα την αποκαταστήσω. Είναι σημαντικό ότι έστω και σε πειραματικό στάδιο η επιστήμη προχωράει στην Είναι αυτό που είπατε όμως σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Εμείς έχουμε αποτελέσματα ενός χρόνου. Υπάρχει μια ομάδα στην Ελβετία που έχει αποτελέσματα 2 ετών. Νομίζω ότι εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος μετά από μια πενταετία να σας πω αν ράβεται ο χειαστός ή όχι. Γιατί μέχρι τώρα οι ασθενείς βέβαια που το κάνουν αυτό νομίζω ότι συμμερίζονται την πίστη μας και μας ότι υπό προϋποθέσεις ράβεται. Ναι, υπό προϋποθέσεις και είναι καλύτερα και έχουμε αρκετούς ασθενείς που είναι σε αυτή την ομάδα. Αλλά προϋπόθεση είναι η ρήξη να είναι ψηλά από το μυρό και να είναι πολύ φρέσκια. Να είναι, εγώ δεν κάνω παραπάνω από 3 εβδομάδες. Αν είναι άμεσα, μπορεί να το κάνουμε. Αν όχι, προχωράμε σε άλλη μέθοδο. Ναι, στην κανονική αποκατάσταση του προσθείου χειαστού με σύνδεσμοπλαστική, με ανακατασκευή. Οι λειτουργικοί νάρθηκες μετά από ένα χειρουργείο προσθείου χρειάζονται? Κατά την άποψή μου, όχι. Όχι. Δεν έχει βρεθεί διαφορά μεταξύ των λειτουργικών τη χρήση και όχι. Εγώ ήδη από τους καθηγητές που διδάχτηκα και από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας πω, η οποία εντάξει τώρα φτάνει να είναι 8 χρόνια περίπου, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ νάρθηκα για τον πρόσθειο χειαστό, για την ανακατασκευή του πρόσθειου χειαστού. Οπότε δεν είναι απαραίτητο. Δεν ωραία, έχουμε ένα βιντεάκι, πάμε να δούμε το βίντεο, μας εξηγήσει η αποκατάσταση ακριβώς πώς γίνεται, κύριε Κολουμέντα. Είναι ένα βίντεο που αναφέρεται σε μια καινούργια μέθοδο, την οποία φέραμε πέρυσι το Μάρτιο στην Ελλάδα. Κάναμε και ένα συνέδριο φέτος το Νοέμβριο που την παρουσιάσαμε στην ορθοπαιδική κοινότητα, γιατί νομίζω ότι είναι χρέος κάθε ομάδας που φέρνει κάτι καινούργιο να το παρουσιάζει επιστημονικά. Βεβαίως. Και κάναμε ένα συνέδριο που είχε απόλυτη επιτυχία. Είχαμε πολλούς ορθοπαιδικούς στο νοσοκομείο στο Μετροπόλιταν. Το αμφιθέατρο είχε γεμίσει στην κυριολεξία. Ήταν όρθιοι στους διαδρόμους δεξιά και αριστερά και παρακολουθούσαν την καινούργια αυτή μέθοδο και αυτό μας γέμισε ενθουσιασμό. Είναι το all inside. Εδώ δεν κάνουμε καθόλου, δεν τρυπάμε το φλοιό, δεν σπάμε το φλοιό απ' έξω.
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε, επειδή λοιπόν τα τούνελ, δεν κάνουμε τούνελ πλέον, αλλά μικρές σπηλιές από τη μία και την άλλη μεριά. Βλέπετε εδώ στο μυρό πώς γίνεται μια σπηλίτσα μικρή. Και το ίδιο θα γίνει και στην Κνήμη. Επειδή λοιπόν η εμφύτευση του χιαστού γίνεται με πάρα πολύ, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο μήκος, αρκεί μόνο ένα στένοντας. Αρκεί ο ημιτενοντώδης. Και αυτό δίνει τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί ο ημιτενοντώδης είναι ένας από τους τέσσερις στένοντες, αλλά δεν είναι δύο όπως πέραν παλιά, που ήταν και ο ισχνός μαζί. Ο ισχνός και ο ημιτενοντώδης μαζί δημιουργούσαν την αίσθηση μιας βαριάς θλάσης. Και πολλοί αθλητές είχαν ένα μικρό έτσι μειονέκτημα όσον αφορά την εκρηκτικότητά τους, την ταχύτητά τους, γιατί στερούνταν δύο από τους τέσσερις μυς. Τώρα, με το, αυτό δεν έχω ακούσει παράπονα από κανένα. Δηλαδή, οι αθλητές λένε ότι αισθάνονται ένα μικρό ελόχλημα, το οποίο υποχωρεί αμέσως. Βεβαίως και με την παλιά μέθοδο λένε ότι αυτοί οι τένοντες αποκαθίστανται στην πορεία του χρόνου, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάρεις έναν παρά δύο. Και το άλλο είναι ότι, επειδή παίρνουμε μια ειδική τεχνική από πίσω πλέον, από το πίσω μέρος του γόνατος, δεν τραυματίζουμε μπροστά μια περιοχή που ήταν ευαίσθητη και είχε νεύρα και ένα μικρό αγγείο που μας δημιουργούσε μερικές φορές πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, δέσπαμε το φλοιό, δημιουργούμε μικρά τούνελ και ο χιαστός μέσα σε αυτό έχει πολύ σταθερή συγκράτηση, γιατί αυτά τα δύο κουμπάκια που είδαμε στο βίντεο πάνω και κάτω δίνουν πάρα πολύ σταθερή, έχουν μια ελαστική ενέργεια που συγκρατεί πάρα πολύ καλά το ομόσχευμα. Εγώ τολμώ να πω ότι αυτή η μέθοδος μου έχει δώσει τα πιο σταθερά γόνατα που έχω φτιάξει. Είναι, δίνεις πολύ λίγα και παίρνεις πάρα πολλά από το σώμα, και είναι αυτό που λέμε ότι less is more. Δηλαδή, όσο λιγότερα κάνεις, όσο λιγότερα χαλάς, τόσο καλύτερα πάνε οι ασθενείς. Και αυτό είναι με το minimal, αυτό το all inside που λέμε, που χαλάμε πάρα πολύ λίγα μέσα στο γόνατο, αυτό μας δίνει και καλύτερο αποτέλεσμα. Λιγότερο οστούν, λιγότερους τένοντες, λιγότερες τομές και ένα πιο σταθερό και καλύτερο γόνατο. Λιγότερο τραυματικά από τα πράγματα και ανέμακτα. Ακριβώς. Στην κυριολεξία, οι ασθενείς την πρώτη εβδομάδα περπατούν χωρίς πατερίτσες, δεν έχουν κανένα πόνο στο πίσω μέρος του ποδιού, του μυρού που είχαν παλιότερα. Η αποκατάσταση όμως από εκεί και μετά είναι ίδια. Δεν έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Γιατί και αυτός ο ένας τένοντας, ο οποίος διπλώνεται τέσσερις φορές και παλιότερα, και ο επιγονατιδικός και οποιοδήποτε, πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στο κόκαλο. Πρέπει ο τένοντας να ξαναγίνει, ο τένοντας ακριβώς να γίνει σύνδεσμος, και αυτό παίρνει ένα χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Έχουμε δει ότι η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αν πρόκειται για επαγγελματίες αθλητές, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την ταχύτητα με την οποία η φύση επουλώνει. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να μιμούμαστε τη φύση στην ανατομία της, αλλά όχι να την παραβιάζουμε τους κανόνες. Πάνω απ' όλα. Τώρα, μία ρήξη προσίου χιαστού μπορεί να ιαθεί και μόνη της, ή σίγουρα χρειάζεται χειρουργείο, και πότε πρέπει να. Προσέξτε να δείτε. Μία ρήξη προσίου χιαστού η οποία δεν αφήνει αστάθεια, δηλαδή μπορεί κάποιες ίνες να σπάσουν με μία κίνηση, αλλά όχι όλες. Αυτή η ρήξη προστίου χιαστού μερικές φορές αφήνει μία υπολοιπόμενη σταθερότητα. Θα έλεγα το κριτήριό μας είναι αν υπάρχει σταθερότητα ή όχι. Αν δεν υπάρχει σταθερότητα από την αρχή, δεν θα υπάρξει και μετά ίαση. Θα υπάρξει μία μόνη μία αστάθεια. Αυτή κρίνεται από τον ίδιο τον άρρωστο αν είναι αποδεκτή ή όχι. Αν κάποιος άρρωστος απλά μετακινείται, περπατάει, πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο, κάνει ένα σπορ ποδήλατο που δεν έχει στροφικές κινήσεις, μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται τη συνδεσμοπλαστική. Αν όμως κάνει πιο περίπλοκα πράγματα, είναι καλό και βιώνει αστάθεια, είναι καλό να χειρουργείται. Θα έλεγα ότι το κριτήριο είναι το αν υπάρχει αστάθεια στο γόνατο, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον άρρωστο. Άρα, ή κάποιος θα ρωτήσει γιατί να χειρουργηθεί μια ρήξη προσίου χιαστού και πότε ξέρει ότι όντως χειρουργείται ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αθλητισμό σωστά, με ρήξη προσίου χιαστού. Πρέπει να ρίξεις τις δραστηριότητες σου. Ο προσίου χιαστός είναι ο σύνδεσμος της δραστηριότητας. Είναι ο σύνδεσμος των υψηλών απαιτήσεων. Mm-hmm. Είναι ο σύνδεσμος της στροφικής σταθερότητας του γόνατος. Αν αυτά δεν είναι
απαιτητέα από τον άρρωστο, αν ο άρρωστος δεν κάνει αυτές τις δραστηριότητες, δεν είναι απαραίτητο να χειρουργηθεί. Είναι όμως καλό, πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος που θέλει να κάνει αθλητισμό, που θέλει να κάνει δραστηριότητες, που θέλει να έχει δυνατότητα να κινηθεί σε ανώμαλες επιφάνειες, να ανεβοκατεύει μια ανηφόρα, να τρέξει στα σκαλοπάτια, να τρέξει σε μια κατηφόρα. Αυτός πρέπει να χειρουργηθεί γιατί αλλιώς το γόνατο παραμένει αστάθεια και η αστάθεια επιφέρει αλλαγές οι οποίες είναι εκφυλιστικού τύπου. Είναι αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν σε αρθρίτιδα. Είναι αλλαγές που θα οδηγήσουν σε φθορά των μηνίσκων, σε φθορά του χόνδρου, σε γρήγορη αλλίωση της αρθρώσεως. Είναι κρίμα μερικές φορές που βλέπουμε ασθενείς που λένε δεν θα το χειρουργήσω και συνεχίζουν να κάνουν ένα αθλητισμό και μετά από 4-5 μήνες έρχονται με μια ρήξη και του μηνίσκου. Με μια ρήξη και με μια βλάβη και του χόνδρου. Mm-hmm. Φυσικά θα διορθώσουμε τη βλάβη, δεν τους αφήνουμε έτσι, αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερο να προλαμβάνει κανείς αυτού του είδους τις ρήξεις, τα ευγενή αυτά στοιχεία, τα ευγενή αυτά ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης. Σωστά. Τώρα η μαγνητική τομογραφία τι θέση έχει στη ρήξη του πρόσθετου μηνίσκου? Του πρόσθετου χιαστού. Είναι απαραίτητη, είναι καλό πάντα το κλινικό μας έβριμα να το επιβεβαιώνουμε και με μια μαγνητική τομογραφία. Υπάρχουν σημεία στη μαγνητική τομογραφία τα οποία μας υποδηλώνουν το υπεξάρθρημα, το εξάρθρημα που γίνεται κατά τη στιγμή της κάκωσης. Υπάρχουν άμεσα στοιχεία που είναι έμεσα, υπάρχουν άμεσα ευρήματα όπως η ρήξη του ίδιου του χιαστού που φαίνεται σπασμένος, που μας επιβεβαιώνει και την κλινική μας διάγνωση. Σωστό είναι ένα εφόσον γίνεται η κλινική διάγνωση, διαπιστώνεται η κάκωση, ο ασθενής έρχεται στο γιατρό, να υποβάλλεται και σε μαγνητική τομογραφία. Θα μου πείτε παλιότερα που δεν υπήρχε τομογραφία. Πώς το βλέπαμε? Το βλέπαμε μόνο κλινικά. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά σήμερα υπάρχει η μαγνητική τομογραφία και νομίζω ότι πρέπει να στηριχτούμε και σε αυτή και πρέπει να γίνεται για περιπτώσεις όπως αυτή που σας είπα. Δεν είναι απαραίτητη μια μαγνητομογραφία σε μια αρθρίτιδα. Τη βλέπεις ακτινολογικά. Εκεί δεν χρειάζεται. Είναι ένα παραπανήσιο έξοδο. Όμως, σε ένα νέο άνθρωπο που έχει εκδηλώσεις, ας πούμε, αρθρίτιδας, αρθροπάθειας, που έχει χώνες βλάβες, που έχει ίδραρθρο, που έχει υγρό στο γόνατο, πρέπει να κάνει κανείς μαγνητομογραφία. Γιατί μπορεί να μην χρειάζεται να κάνει ολική αρθροπλαστική που λέγαμε προηγούμενα. Μπορεί να γίνει μια επισκευή του χόνδρου και να κερδίσει μια δεκαετία. Εκεί έχει θέση η μαγνητική τομογραφία. Έτσι λοιπόν, η μαγνητική τομογραφία είναι πολύτιμο εργαλείο, αλλά πρέπει να έχει στόχευση. Να μην είναι πριν εξετάσουμε τον άρρωστο, κάνει μια μαγνητική και έλα να σε δούμε με τη μαγνητική. Όχι, πρέπει να εξετάσουμε τον άρρωστο, να ξέρουμε τι θέλουμε να δούμε, να ξέρουμε τι ζητάμε και όπως είπα και για τον νόμο προηγουμένως, η εξέταση κλινική δίνει απάντηση στο 95% των περιπτώσεων. Η μαγνητική τομογραφία έρχεται να απαντήσει, να δώσει εξήγηση που δεν έχει δοθεί για κάποια σπάνια ευρήματα, έτσι, για κάποιες κίστες, για κάποια άλλα πράγματα και φυσικά να επιβεβαιώσει τη σωστή κλινική εξέταση. Τώρα, το μόσχευμα τι σημασία έχει στη ρήξη? Η επιλογή του μοσχεύματος. Βέβαια, η επιλογή είναι πολύ σημαντική. Θα έλεγα ότι η επιλογή του μοσχεύματος είναι ένα debate το οποίο το έχω ζήσει σε όλη την εξέλιξή μου ως γιατρός, ως ορθοπαιδικός, ως και ειδικευόμενος και ειδικευμένος τώρα. Έχει σημασία. Πρέπει να μπορεί κανείς να κάνει και να χρησιμοποιεί διάφορα μοσχεύματα κατά περίπτωση. Να σας πω στο δικό μου το οπλοστάσιο ποιο είναι το σκεπτικό. Ένα μόσχευμα, εγώ για πρώτη ρήξη χιαστού, δηλαδή κάποιος που παθαίνει χιαστό, χρησιμοποιώ τενόντιο μόσχευμα. Δηλαδή κάνω τη μέθοδο all inside που σας είπα. Αν τώρα πρόκειται για revision, δηλαδή για αναθεώρηση, για ρήξη η οποία έχει ξαναγίνει, εκεί χρησιμοποιώ πλέον επιγονατιδικό τένοντα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί συνάδελφοι στο εξωτερικό και εδώ χρησιμοποιούν επιγονατιδικό τένοντα απευθείας όταν πρόκειται για κάποιον επαγγελματία ποδοσφαιριστή ή αθλητή, θεωρώντας ότι αυτό το μόσχευμα είναι καλύτερο. Θα έλεγα ότι το κάθε μόσχευμα έχει δικά του χαρακτηριστικά που αν τα σεβαστεί κανείς έχει καλά αποτελέσματα. Ο τένοντας του επιγονατιδικού, που είναι κόκαλο που παίρνουμε, βγάζουμε λίγο κόκαλο από την επιγονατίδα και από την γνήμη και μαζί με τον τένοντα, είναι ένα γερό μόσχευμα. Δημιουργεί όμως μερικές φορές ένα πόνο ο οποίος επιμένει για ένα χρόνο
και αφήνει τον αθλητή πίσω αντί να τον πηγαίνει μπροστά. Αντίθετα, αν κάνει κανείς καλή αποκατάσταση στο τενόντιο μόσχευμα, στο hamstring, δεν έχει αυτές τις επιπλοκές, είναι πιο ελαφρύ το χειρουργείο, αλλά θέλει 1-2 μήνες καλύτερη αποκατάσταση από πλευράς φυσιοθεραπείας. Αν το σεβαστείς αυτό, έχεις τα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία είναι παραπλήσια. Αν δεν το σεβαστείς, εκεί έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα από αυτό που σου αφήνει η φύση. Πρέπει. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις γυαστό και να γυρίσεις τους 3 μήνες. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5-6 μήνες. Και μερικές φορές αυτή η ωριμότητα καθυστερεί και λίγο και πρέπει να το δει κανείς. Πρέπει να υπάρχουν ειδικά λειτουργικά τεστ που αξιολογούμε τους αθλητές. Υπάρχει η μαγνητική τομογραφία που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να επιβεβαιώσουμε μια υποψία ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Σωστά. Και μόνο αν είναι έτοιμος αθλητής να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες ή ο ποδοσφαιριστής ή ακόμα και ο ερασιτέχνης. Στους αθλητές τώρα, όταν έχουν χειρουργηθεί, τους λέτε κάτι διαφορετικό, δηλαδή σε σχέση με έναν μη επαγγελματία. Ποια είναι η μεταχειρητική του πορεία, πότε μπορεί να επαναληφθεί στις δραστηριότητες. Λέω το ίδιο ακριβώς σε όλους. Απλά ο αθλητής είναι σε θέση να τις εκτελέσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή είναι σε θέση να κάνει περισσότερη φυσιοθεραπεία, μεγαλύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης. Γιατί έχει και ανθρώπους πάνω. Εσείς και εγώ, αν πάθουμε χιαστό, δυστυχώς δεν μπορούμε όλη μέρα να είμαστε στο γυμναστήριο. Έχουμε και τη δουλειά μας. Έχουμε άλλα πράγματα, άλλες υποχρεώσεις. Ο αθλητής, ο επαγγελματίας, αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε μπορεί να κάνει διπλή προπόνηση, 3 προπονήσεις την ημέρα, 2 φορές φυσιοθεραπεία. Μπορεί να κάνει όλη την ημέρα γυμναστική. Οπότε θα έλεγα συμβαίνει αυτό και με τους αθλητές, αλλά και με τους απλούς ανθρώπους. Γυρίζουν μετά τον τραυματισμό σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Γιατί έχουν όλο τον χρόνο να πάνε στο γυμναστήριο, να κάνουν γυμναστική, να φροντίζουν το σώμα τους, να δουν τις ατέλειές τους, τις αδυναμίες τους. Πραγματικά έχω δει παιδιά και γυναίκες και άντρες να αναγεννώνται μετά από μια κάκωση. Είναι ίσως η ευκαιρία να δει κανείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχα λίγο παραμελήσει το σώμα μου, τον εαυτό μου. Και όλη αυτή η ευκαιρία που δίνεται μέσα από τη φυσιοθεραπεία, τη γυμναστική, μετά που είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης, είναι ίσως και το έναυσμα για αλλαγή τρόπου ζωής. Και γυρίζουν στον αθλητισμό και αλλάζουν τρόπο ζωής και γίνονται αθλητικοί, γίνονται fit. Είναι αυτό που θα ήθελε κανείς να βλέπει. Έτσι, γιατί εμείς, σαν κλινική ορθοπαιδικής και αθλητικής ορθοπαιδικής, αυτός είναι ο στόχος μας. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν πάλι αθλητισμό. Όχι να μείνουν μετά από ένα τραυματισμό, αφού αποκατασταθεί μακριά από τον αθλητισμό. Να είναι μέσα στον αθλητισμό. Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κουλουμέντα, που ήρθατε στην εκπομπή face to face. Μας μιλήσατε για κακό σώμα, μας μιλήσατε για παθήσεις του γόνατος. Όλα αυτά που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Στην εκπομπή face to face, ακούσατε τι είπε ο Dr. Κουλουμέντας. Ακούσατε το πιστά λοιπόν. Γεια σας από εμάς.